Αδιέξοδη χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα Χανιά εξαιτίας της μη πρόβλεψης από πλευράς Υπουργείου Παιδείας για ίδρυση πειραματικού λυκείου. Με τις σχολικές κοινότητες να βρίσκονται σε ένα βρασμό και ενώ η αρμόδια διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Χανίων παραμένει ακέφαλη, ο Παναγιώτης Σημανδυράκης, μιλώντας χθες στην εκπομπή Ώρα Αιχμής και στο Μάνο Δασκαλάκη, είπε πως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εφικτή λύση. Εξαντλήσαμε κάθε δυνατή επιλογή και ακόμα διερευνούμε όλες τις πιθανές επιλογές, είτε έχουν να κάνουν με συστέγαση, είτε έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ηλικιακών τάξεων για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το έστω του χρόνου την πρώτη τάξη του λυκείου. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια εφικτή λύση. Ο Παναγιώτης Σημανδυράκης άφησε αιχμές κατά του Υπουργείου Παιδείας που δεν προέβλεψε εγκαίρως χώρο στέγασης του πειραματικού λυκείου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο σχεδιασμός του θα έπρεπε να έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο Δήμος Χανίων, όχι μόνο μάλλον ο Δήμος Χανίων, ο κάθε Δήμος οφείλει να ανταποκρίνεται στα αιτήματα που λαμβάνει από την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια σχολική διεύθυνση για να ικανοποιήσει την εξεύρεση χώρων σχολικής στέγης όποτε αυτό απαιτηθεί. Προφανώς όμως υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι περιορισμοί. Δεν μπορείς να έχεις ένα σχολείο μέσα σε ένα χρόνο, όπως δεν μπορείς να ικανοποιήσεις μεγάλους μαθητικούς, τον πληθυσμό των μαθητικών, εφόσον δεν υπάρχει ένας προηγούμενος σχεδιασμός. Το αίτημα για δημιουργία πειραματικού λυκείου υποβλήθηκε στο Δήμο Χανίων το 2022 και μέχρι το τέλος του ίδιου έτους είχε φανεί, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Σημανδυράκη, το απόλυτο αδιέξοδο. Μέχρι τότε υπήρξε μια θολή κατάσταση που άφηνε να εννοηθεί ενδεχομένως ότι θα υπήρξε κάποιος χαρακτηρισμός και όταν αυτό υποχώρησε σαν ενδεχόμενο υπήρξε μια διεκδίκηση χώρων οι οποίοι όμως δεν ήταν σε θέση και δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές, τις ιδιαίτερες προδιαγραφές, τις κτηριολογικές που πρέπει να έχει κάθε σχολείο. Ο Δήμαρχος Χανίων τόνισε ότι στο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής είναι η συνολική αναβάθμιση της σχολικής στέγης, ενώ έκανε γνωστό ότι δρομολογείται η κατασκευή νέων σχολείων. Θα υπογραφεί, γιατί έχουμε ήδη 4 προσωρινούς αναδόχους, για να ξεκινήσουμε την κατασκευή 8 νέων σχολείων. Έχουμε ήδη δρομολογήσει την κατασκευή και τη χωροθέτηση ενός νέου ειδικού σχολείου στο Βλητέ, καθώς και 2 επιπλέον νέων σχολείων, του μουσικού σχολείου αλλά και του πειραματικού λυκείου, σε χώρο που μας παραχωρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης. Το ζήτημα του πειραματικού λυκείου αναμένεται να τεθεί στην αυριανή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με τη Δημοτική Αρχή να τάσεται υπέρ της άποψης των σχολικών κοινοτήτων που αντιτίθενται στην κατάργηση υφιστάμενου λυκείου.